Αθηνάτος σε μια πολύ θερμή έδρα. Είμαστε σοβαροί από την αρχή, πήραμε μια μεγάλη διαφορά και δεν τηρήσαμε τους τέλους και κάναμε τη δουλειά μας έτσι όπως έπρεπε. Δοκιμάσαμε κάποια πράγματα για τη δύσκολη συνέχεια που έχουμε δύο στην συνέχεια και είμαστε χαρούμενοι που πήραμε το αποτέλεσμα που σου λέμε. Υπάρχουν ερωτήσεις για τον Κουλοπά. Θεωρείτε ότι κάποια στιγμή τα Τρίκαλα κατάφεραν να σταθούν? Εντάξει, τα Τρίκαλα είναι μια ομάδα που ήταν στην έδρα τη παίζει με ενθουσιασμό, είχαν κάποια καλά διαστήματα. Αλλά θεωρώ ότι βάλαμε το ρυθμό από την αρχή και δεν αφήσαμε να κάνουμε περιθώριο. Ευχαριστώ πολύ. Το ευχαριστώ και εμάς που μπορούσαμε να δώσουμε χρόνο σε όλα τα παιδιά, γιατί είμαστε συνέχεια σε ταξίδια και τα μια καταπτώνηση. Νομίζω ότι στην αρχή του παιχνίδιου, στο παιχνίδι, είχαμε ένταση, είμαστε συγκεντρωμένοι όσο πήραμε μια διαφορά, όσο παίρναμε το παιχνίδι. Κάπου χαλαρώσαμε λίγο στο τέλος και δεν πρέπει, γιατί δεν πρέπει να παίζουμε εμείς αυτή την εποχή, δεν πρέπει να παίζουμε το ταμπλό. Πρέπει κάθε λεπτό να είμαστε στο γήπεδο, γιατί έχουμε πολλές μετακινήσεις και λίγες προπονήσεις. Ειδικά τα νέα μας παιδιά να το βλέπουμε σαν ένα κομμάτι της προπονήσης μας, με ένταση. Με συνδίκες που εμπνούνται να μπορούμε στο προβλήμα και σε γενικές γραμμές. Αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, μπορούμε να πούμε και πολλά για πολλούς λόγους. Με τον κουμπάς τον Αργύρη, που δυστυχώς έτσι είμαστε όλη την ομάδα από μακριά και να μένουμε πολύ σχολά στον άλλο. Νομίζω ότι όταν παίζει μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, που στα τελευταία παιχνίδια με Λευσίνα και κάναμε τον Κοράλ, που νομίζω ότι εκεί ειδικά είναι ακόμη πιο ενδεικτικό ότι η επίπεδα απόδοσης έφτασε. Για μια ομάδα σαν τη δικιά μας, καινούργια με τις δυσκολίες που είχαμε όλη την ομάδα με την εξουσία μας και χωρίς τον Έβατ. Δεν νομίζω ότι ήταν κάτι που ίσως πέσει όπου τις δυνατότητες μας τουλάχιστον σήμερα. Θέλω να δώσω καρδιά στον Παναθηναϊκό να πει το καλή συνέχεια. Εμείς νομίζω ότι αρχίζει το μεγάλο κομμάτι του παθλήματος, το σημαντικό για εμάς ως τώρα. Τώρα ότι σε αυτά τα παιχνίδια πήραν εμπειρίες κάποια παιδιά, ειδικά αυτά που δεν είχαν ξαναπατήσει το ελληνικό γήπεδο, σε ελληνικό γήπεδο. Και πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά στη συνέχεια. Θα γίνει μια κορυφαία του κόσμου. Το μάτσο αυτό ήταν αυτό. Εντάξει, παίξαμε με μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης στον Παναθηναϊκό. Και όπως έχει δείξει τα τελευταία παιχνίδια, είναι πολύ φορμαρισμένος. Ξέφυγε το μάτσο από την αρχή. Στο πρώτο ημίχρονο βγήκαμε το πλάνο του παιχνιδιού που είχαμε κάνει όλη την εβδομάδα. Και ουσιαστικά στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να καλύψουμε αυτά που χάσαμε στο πρώτο ημίχρονο. Ουσιαστικά το πρωτάθλημα ξεκινάει για μας τώρα. Πρέπει να συγκεντρωθούμε και έχουμε τώρα το μεσιακό εκτός του Δίκαρο μέσα. Γενικά τα μάτια που τελείωσαν πρέπει να διεκδικήσουμε.